Κύριε Τσόχο, καλησπέρα σας. Γεια σας, κύριε Ζαγόρα, πώς είστε? Είμαι συγκλονισμένος, σοκαρισμένος, γιατί πριν από λίγο, πριν βγούμε, πριν το διάλειμμα δηλαδή, μιλούσα με τον Ντάντσο Γκροζδάνοφ, που είναι συνάδελφος από τη Βουλγαρία, μας βοηθάει όλες αυτές τις μέρες και μας μεταφέρει τι γίνεται στη Λεύσκη. Και έφαγα μια φλασιά και τον ρώτησα αν υπάρχει αθλητικό ραδιόφωνο στην Βουλγαρία, δηλαδή αν υπάρχει λίμπερο, ρε παιδί μου, στη Βουλγαρία. Ναι. Και μου είπε όχι. Και τι γίνεται, φεύγουμε? Έχει ένα εθνικό ραδιόφωνο, λέει, που έχει μια εκπομπή στις 5 η ώρα. Και ναι, αυτό, δηλαδή, λέω, δεν έχει εκπομπή, δεν έχει αθλητικό ραδιόφωνο, από εκεί ξεκίνησε. Δηλαδή, σοκαρισμένος μένα, αλλά συνέχισε το πρόγραμμά μου. Και του λέω, δεν έχει εκπομπή δηλαδή με ανοιχτές γραμμές, να λέμε, ας πούμε, να ξεφωνίζουμε τον προπονητή της Λεύσκη ή να τον αβαντάρουμε αναλόγως που είμαστε, και ή το της Λουδογκόρετς και τα λοιπά. Και μου λέει όχι. Λέω, δεν έχει ανοιχτές γραμμές εκπομπή? Να παίρνει ο άλλος να λέει, κοίταξε Τσόχο, δηλαδή ο πρόεδρος άμα θα φέρει μεταγραφές να πούμε δύο center back στην ΑΕΚ, να δούμε τι θα λέτε με τον Τζακίρι. Δεν έχει τέτοιο πράγμα. Συγγνώμη, συγγνώμη, δεν έχεις πάρει τον Νίκο να φύγουμε για Σόφια? Έχω πάρει στο διάλειμμα όλους και λέω φύγαμε ήδη. Δεν είμαι εγώ τώρα, είναι κάτι άλλο που σου μιλάει. Δεν σοκαρίστηκα. Δηλαδή λέω, ρε φίλε, εκεί τόσο κόσμο, λέει. Και μου κάνει εντύπωση. Έλληνες, λέω, Έλληνες, μου λέει, φοιτητές βέβαια έρχονται εδώ, λέει, να γίνουν γιατροί, οδοντίατροι και άλλα αυτά. Λέω, μια χαρά. Μια χαρά. Αυτοί, λέω, είναι που ασχολούνται με την μπάλα. Οι γιατροί και οι οδοντίατροι. Λοιπόν, να πάμε εκεί και να δεις πώς θα κάτσουμε ένα χρόνο. Θα ξεπουλάει το ραδιόφωνο και να δεις πώς θα σκάμε κι εμείς με τα Porsche και με τα Range Rover εδώ πέρα και τα X5, τα Mi, τα 50. Ναι. Και θα μας κοιτάνε. Με βουλγάρικες πινακίδες και τι έγινε. Δεν θα στήσουμε μόνο μια εταιρεία εκεί για τα μάγια του κόσμου και να ερχόμαστε εδώ πέρα να κάνουμε τους ωραίους. Θα είμαστε κανονικά. Θα στήσουμε αθλητικό ραδιόφωνο. Δεν υπάρχει. Ωραία. Εντάξει. Περιμένω. Εγώ τον Νίκο τον λέω για την Αλβανία εδώ και καιρό. Έχουμε δύο ραδιόφωνα και θα κάνουμε και αθλητικό. Ναι. Δεν θέλει. Ναι. Λοιπόν. Συνδεί που να μπλέξω τώρα με τις αλβανικές ομάδες, ας το να πάει. Ναι. Αλλά στην Βουλγαρία είναι διαφορετικά. Δεν θα το ρωτήσω κιόλας αν έχει αθλητικό ραδιόφωνο στην Αλβανία. Δηλαδή στα Βαλκάνια, δηλαδή στη Σερβία δεν υπάρχει, στην Κροατία δεν υπάρχει, ας πούμε. Ή μπορείς να βρεις ένα πρόγραμμα που θα μεταγλωτίζει αμέσως στο Λίμπερο. Ναι. Στα αλβανικά, στα βουλγάρικα και να εκπέμπεις με μεταγλωτισμό. Βέβαια, το πρώτο ραδιόφωνο που μεταγλωτίζεις. Ναι. Αλλά τώρα στις βραζιλιάνικες, στις μεξικάνικες απορόπερες που βλέπαμε παλιά που ανοικόκλειε το στόμα και ακουγόταν μια ελληνική φωνή, έτσι. Ναι, γιατί εγώ θέλω και τον Βούλγαρο, τον Μπάμπη, τον Τουλίπα να παίρνει τηλέφωνο και να λέει την άποψή του για τον Στοίλοφ. Σωστά. Βέβαια, όλο αυτό το έργο ολοκληρωμένο. Τέλος πάντων, να κάνουμε φθηνό δουλειά. Λοιπόν, αυτό θα γίνει λίγο αργότερα βέβαια. Σήμερα έχει τα μάτς. Χθες είχε Ολυμπιακό. Θέλω να ξεκινήσουμε από Ολυμπιακό. Πώς τον είσαι? Είναι η πρώτη εμφάνιση ομάδος ελληνικής. Επίσημη ήταν η χθεσινή. Σωστά. Τον είδα όπως τον έγραψα και όλα στον καζέτα, δηλαδή που πήγε εκεί να πάρει τη νίκη με τη λογική ότι αυτός είναι η μεγάλη ομάδα, έχει τον αέρα της μεγάλης ομάδας, δεν χρειάζεται να σκιστεί, έχει τον τρόπο να πάρει μια επαγγελματική νίκη, αλλά ούτε αυτό το κατάφερε γιατί σοφαρίστηκε στο φινάλε της καθυστερήσης του παιχνιδιού. Αλλά όσον αφορά την απόδοσή του, όσον αφορά το δημιουργικό κομμάτι κάτω από τη βάση, όσον αφορά την ανασταλτική λειτουργία με δεδομένο ότι βρέθηκε από το 7 να κερδίζει και άρα νορμάλ ήταν να δεχτεί πίεση, το ότι δέχτηκε 2-3 καθαρές φάσεις είναι το μοναδικό στοιχείο που είναι στα υπέρ του, λειτουργήσε καλά ανασταλτικά, ήταν τακτοποιημένος, πειθαρχημένος κτλ. Αλλά όσον αφορά το δημιουργικό κομμάτι, παίρνει κάτω από τη βάση και δεν ξέρω και πώς θα το λύσει το πρόβλημα αυτό ο Πέδρο Μαρτίνς, διότι ας πούμε στη Ρεβάντς πρέπει να παίξει ο Ολυμπιακός, πρέπει να δημιουργήσει. Θυμίζω δεν υπάρχει εκτός έδρας γκολ, άρα και με 0-0 στην παράταση πάμε, δεν παίρνει καμία πρόκληση ο Ολυμπιακός με 0-0. Διευκολύνει τους Ισραηλινούς γιατί δεν θα έρθουν να ανοιχτούν στο Καραϊσκάκι, ξέροντας ότι και με 0-0 δεν αποκλείονται. Συνεπώς θα είναι αρκετά προσεκτικοί, άρα ο Ολυμπιακός είναι αυτός που θα πρέπει να παίξει, να δημιουργήσει. Και κάτσε, αυτά τα παιχνίδια είπαμε μετράει, δεν μετράει. Δεν μετράει. Εδώ το έχουμε αυτό το προνόμιο.
Ναι, ναι, και θα δούμε αν θα το έχουμε και φέτος. Μπορεί και από φέτος να μην το έχουμε τώρα, ναι. Τέτοια υπόθεση. Και θα πρέπει να παίξει, θα πρέπει να δημιουργήσει και όπως μας έχει δείξει και στα φιλικά και στο χθεσινό επίσημο, στο κομμάτι της δημιουργίας φέτος δυσκολεύεται πάρα πολύ. Και δυσκολεύεται πάρα πολύ γιατί του λείπει ποιότητα, είναι ξεκάθαρο αυτό. Χθες ο πιο ποιοτικός ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού φαινόταν, μεσοεπιθετικά εννοώ, φαινόταν ο αναπληρωματικός σεντερφόρ του Τικίνιο. Είναι πρόβλημα αν ο Τικίνιο μοιάζει πιο, ναι. Ναι, ο πιο ποιοτικός μεσοεπιθετικά ποδοσφαιριστής. Ήταν ζωηρός ο Αμπουμπακάρ Καμαρά που μπήκε αλλαγή, αλλά αυτό ήταν ζωηρός. Και από εκεί και πέρα δεν είχε να επιδείξει κάτι ο Ολυμπιακός σε αυτό το κομμάτι. Το να παίζει με δύο εξάρια του δίνει μια ασφάλεια στην ανασταλτική λειτουργία, ενώ με κανένα Εμβυλά, αλλά του κάνει ακόμα χειρότερη την ανάπτυξη, δεν έχει καθόλου άξονα. Ο Αγκιμπού Καμαρά, όσο καλό ήταν το πρώτο εξάμηνο της περσινής σεζόν, όταν έβγαλε μάτια, τόσο προβληματικός είναι από τότε και μετά. Χθες. Πραγματικά. Φύγεις, ναι, έκανε μια βουτιά. Ναι, ναι. Ήταν και άργησε πολύ να τον αλλάξει ο Πέτρο Μαρτίνς, δεν ήθελα να το αλλάξει από το 30 το παιδί για να μην το κάψει ψυχολογικά τελείως. Ήταν σαν να έπαιζε ο Ολυμπιακός με 10 ποδοσφαιριστές. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί μετά το Κόπα Αφρικα που πήγε πέρυσι το Γενάρη, αλλά από τότε που γύρισε είναι τελείως διαφορετικός ποδοσφαιριστής. Αν αυτή ήταν η εικόνα του όταν είχε πρωτοέρθει, αυτή δηλαδή του δεύτερου εξαμήνου και των φετινών φιλικών και προκριματικών, δεν θα ήταν καν στο ρόστερ του Ολυμπιακού, θα έπαιζε στον Ολυμπιακό Β. Είναι τόσο χαοτική η απόστασή του από το παιδί που είδαμε το πρώτο εξάμηνο. Όλα αυτά αν τα προσθέσεις διαπιστώνεις ότι έχουμε ένα Ολυμπιακό με πολύ προβληματική εικόνα και μια δύσκολη δεδομένα, δύσκολη ρεβάνς. Ναι, ναι, γενικότερα ο Ολυμπιακός, αν και για μένα έτσι φαινόταν η διαφορά, ας πούμε, φαινόταν ότι αυτός είναι ο καλός και οι άλλοι είναι άμα δεν ήξερες, δεν ήξερες, δεν είχες ιδέα από ποιες ομάδες παίζουν, ας πούμε. Ναι, αυτό ρε παιδί μου, φαινόταν, η προσωπικότητα της ομάδας που αισθάνεται μεγάλη σχέση με τον αντίπαλο. Αλλά, το έχει αυτό. Με αυτό προβλήματα, ναι, με προβλήματα ρε, πολλά. Στην εικόνα, στην ανάπτυξη, γενικότερα στον τρόπο δηλαδή που ακόμα και όταν περίμενε τους Ισραηλινούς. Εντάξει. Κέρδισε από το 7-0 και δεν μπορούσε να βγάλει μια κόντρα. Ναι. Γιατί δεν έχει γρήγορη ανάπτυξη, γιατί δεν υπάρχει transition. Γιατί τα back του δεν είναι δημιουργικά, γιατί η κεντρική του χάφη είναι κυρίως για να κόβουν και όχι για να φτιάχνουν. Και ένα σωρό ζητήματα. Δεν είναι ένα πράγμα που του λείπει, ας πούμε, δεν έχει φόρο να τα βάζει. Αυτό θα μπορούσε να λυθεί. Δεν του λείπει μόνο ατομική ποιότητα, του λείπει και ομαδική ποιότητα. Σε ό,τι έχει να κάνει με τον τρόπο παιχνιδιού στην ανάπτυξη. Και άκουγα τον ρεπόρτερ αγωνιστικού χώρου στην Κοσμοτέ χθες να λέει ότι ο Ολυμπιακός έκανε ο Μάρτινς τέλος πάντων την πιο σκληρή προετοιμασία φέτος. Ναι, αυτό το λένε οι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού από τη δεύτερη εβδομάδα. Διότι προφανέστατα πέρυσι ο Πέδρο Μαρτίνς διαπίστωσε ότι στο δεύτερο εξάμηνο η ομάδα δεν ήταν καθόλου καλά από φυσικές δυνάμεις και το απέδωσε προφανέστατα στη διαφορετικού τύπου χαλαρή προετοιμασία που είχε κάνει πέρυσι το καλοκαίρι και αποφάσισε να το αλλάξει φέτος. Αλλά δεν ήταν ότι ο Ολυμπιακός δεν είχε ενέργεια χθες ή του έλειπαν δυνάμεις. Δεν ήταν αυτό το ζητούμενο. Μια χαρά ήταν η φυσική του κατάσταση. Και με τις 5 αλλαγές που έχει δικαίωμα να κάνει, μια χαρά διατήρησε το τέμπο. Το πρόβλημα είναι ότι δεν παίζει. Είναι τόσο απλό. Σήμερα τα δικά μας τα παλικάρια εδώ. Σήμερα νομίζω και οι δύο προπονητές θα πάνε σε συνταγές να βάλουν όσο περισσότερους ποδοσφαιριστές γίνεται που είναι από πέρυσι, τουλάχιστον από πέρυσι στην ομάδα και δεν είναι μεταγραφές του καλοκαιριού. Ή τέλος πάντων είναι εύκολης προσαρμογής. Υπό αυτήν την έννοια ο Ρασβάν λογικά θα βάλει, δεν έχει καλά άλλη επιλογή, και θα βάλει τον Κοτάσεις και τέρμα. Νομίζω θα βάλει το Βιερίνια βασικό, ειδικά τώρα που είναι η λίρα της. Γιατί λες δεν έχει άλλη επιλογή, δεν κατάλαβα. Παιδί μου, θέλω να πω, αυτός είναι ο βασικός τροματοφύλακας, έχει αποφασιστεί, γι' αυτό αποκτήθηκε. Δεν έχει να κάνει με την ετοιμότητα, με την φυσική κατάσταση, με το αυτό. Και αν τυχόν και αποφασιστεί κάτι διαφορετικό, θα αποφασιστεί γιατί θα αποδειχθεί ότι σε 4-5 παιχνίδια το παιδί έχει κάποιο ζήτημα προσαρμογής. Διαφορετικά, αυτός είναι ο βασικός τροματοφύλακας του ΠΑΟΚ, οπότε υπ' αυτήν την έννοια δεν έχω άλλη επιλογή. Προφανώς έχει το Ζιβκοβιτς.
Θα ξεκινήσει λοιπόν με τον Γκοτάρσκι. Νομίζω ότι θα παίξει ο Βιερίνια. Αυτός θα είναι στον άκρο της άμυνας. Στο άλλο προφανώς θα είναι η μεταγραφή ο Σουάρες, ο Ράφος Σουάρες. Ο Ίγκασον με τον Κάργα, που η προσαρμογή του Κάργα είναι προφανώς πολύ πιο εύκολη στον ΠΑΟΚ από οποιοδήποτε άλλου ξένου παιδιού. 4-2-3-1. Ο Αουγκούστο θα είναι σίγουρα ένας χαφ. Ο άλλος δεν ξέρω αν θα είναι ο Κούρτιτς. Μπορεί και να μην είναι ο Κούρτιτς και να είναι ο Σβάμπ. Ο Σβάμπ λένε. Ναι, εξαρτάται την προσέγγιση που θα θελήσει να έχει. Ο Ζίβκοβιτς θα είναι στο ένα άκρο της επίθεσης. Ο Κούτσιας θα είναι σεντερφόρ. Μετά σε άλλες δύο θέσεις αναγκαστικά πρέπει να πάει σε μεταγραφές. Λογικά θα είναι στο 10 ο Ντάντας και στο αριστερό εξτρέμο ο Κουαλιάτα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει τρεις νέοι παίχτες επί της ουσίας, Ντάντας, Κουαλιάτα και Ράφα Σουάρες, και ένας τέταρτος που είναι ο τερματοφύλακας όμως, ο Κοτάρσκι, οπότε δεν αλλάζει και πολλά πράγματα στον τρόπο παιχνιδιού των υπολοιπών 10, στο σχεδιασμό κτλ. Όσο λιγότερες μεταγραφές γίνεται. Και νομίζω το ίδιο θα δούμε και από τον Μπούργος. Ο Μπούργος βέβαια έχει ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα, έχει ακόμα περισσότερες μεταγραφές κάνει ο Άρης. Αλλά και αυτός, ας πούμε, έχει το ίδιο κεντρικό αμυντικό δίδυμο, θα είναι ο Φαμπλιάνο με τον Μπράμπετς, έχει τον ίδιο τον φύλακα, θα είναι ο Κουέστα. Προφανώς στα αριστερά ο Πίρσμαν είναι πιο εύκολη η προσαρμογή του, είναι μια περίπτωση τύπου Κάργα. Δεξιά, εκεί από ό,τι καταλαβαίνω, μάλλον δεν θα παίξει ο Εμπακατά ο περσινός, εδώ θα την κάνει την αλλαγή, θα παίξει ο Ντουμπάτζο. Λογικά, γιατί και στα φιλικά μας έδειξε ότι είναι σε πολύ μεγάλη ετοιμότητα. Κεντρικά χαφ δεν έχει από πέρυσι, θα τον βάλει σίγουρα τον Ντουκουρέ. Λογικά δίπλα του θα είναι ο Νταμπό. Εξτρέμ θα βάλει σίγουρα τους δύο περσινούς, τον έχω την παραμικρή αμφιβολία, τον Ιτούρμπε με τον Μαντσίνη. Και αν καταλήξει στο 4-4-2 που φαίνεται ότι καταλήγει, οι δύο επιθετικοί θα είναι σίγουρα ο ένας ο Γκρέι, δεν έχει, ας είναι μεταγραφή, δεν έχει άλλη επιλογή. Και ο παρτενέρ του, αν πάει σε παίχτη που ήταν και πέρυσι στην ομάδα, θα είναι ο Πάλμα. Αν πάει σε μεταγραφή, λογικά θα είναι ο Καμάτσο. Ο Άρης πρέπει να τελειώσει την πρόκληση σήμερα. Δεν πρέπει να το αφήσει, δεν λέω να κερδίσει 4-5-0, δεν υπονοώ αυτό, αλλά νομίζω με μια νίκη με 2-0 την τελειώνει επί της ουσίας την πρόκληση σήμερα. Στο Βικελίδη θα παίζει για την άλλη εβδομάδα, δεν μπορεί να ανατραπεί ένα τέτοιο σκορ. Με αυτή τη λογική πρέπει να μπει να παίξει το σημερινό μάτς. Ο ΠΑΟΚ που προφανώς προσπαθεί να αγοράσει χρόνο ώστε να μπουν και οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές στην εξίσωση, ο Μπίσας Βαράς που είναι πολύ πίσω, ο Νάρεϊ που ήρθε τώρα, ο Μπράντον Τόμας που ήρθε τώρα, ορισμένοι που περιμένουμε να επιστρέψουν από τους τραυματισμούς, ο Νάσμπερκ που έρχεται τώρα, έχει πολύ πράγμα ακόμα ο ΠΑΟΚ να περιμένει. Νομίζω ότι αγοράζει χρόνο ο προπονητής, προσπαθεί να παίξει με ασφάλεια. Και λογικό είναι, μέχρι να είναι έτοιμος. Γι' αυτό άλλωστε ο Λουτσέσκου λέει μονίμως, εμένα δεν μου αρέσουν τα καλοκαίρια. Γιατί στα καλοκαίρια δεν έχει καταλήξει, δεν έχει κατασταλάξει. Συνεχώς ψάχνεται και ψάχνεται παίζοντας πολύ κρίσιμα, πολύ καθοριστικά παιχνίδια. Αλλά νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ με τον αέρα και τον χαρακτήρα και από την περσινή σεζόν, έστω και αν θα είναι αρκετά αλλαγμένο σε σχέση με την περσινή ομάδα, νομίζω ότι μπορεί να την κάνει την δουλειά και να πάρει ένα αποτέλεσμα που, αν δεν την τελειώνει την πρόκριση από σήμερα, θα τον καθιστά φοβορή. Προφανώς χρειάζεται προσοχή. Είναι διαφορετικού τύπου μάτς αυτό στη Σόφια από ότι του Άρη με την Κόμελ. Ας μην γελιόμαστε. Αλλά προφανέστατα νομίζω με καλή εικόνα, όχι το 100%, προφανώς είμαστε πολύ μακριά του να δούμε το 100% του φετινού ΠΑΟΚ και του φετινού Άρη, αλλά με καλή εικόνα και σοβαρότητα, να το πω έτσι, νομίζω και οι δύο θα πάρουν το πάνω χέρι σήμερα. Έτσι είναι, γι' αυτό λέω, εντάξει, για τον Άρη, έτσι όπως σ' άκουσα, έχεις δίκιο, ίσως παίζει ρόλο και ότι είναι εύκολος ο αντίπαλος. Για το έργο του Μπούργος μιλάμε. Δηλαδή είναι πιο εύκολο να ρισκάρει με καινούργιες προσθήκες σήμερα, που είναι και αρκετές, ίσως να πάει αναγκαστικά και εκεί. Αλλά είναι και πιο εύκολο το έργο του. Θα πάει αναγκαστικά. Αλλά ό,τι με εξαίρεση, ας πούμε, τον Εμπακατά, ό,τι χρησιμοποιούσε την περσινή σεζόν αρκετά, θα το βάλει βασικό. Δηλαδή ο Κουέστα, ο Μπράμπετς, ο Φαμπιάνο, ο Ντουκουρέ, ο Ιτούρμπε
και ο Μαντσίνη, που πώς είναι αυτοί, 6, νομίζω 6 είναι. Ναι, 3 στην άμυνα με την τερματοφύλακα, ένας κεντρικός χάφο του Κουρέ και 2 εξτρέμ. 4 και 2 6. Η 6 από τους 11 θα είναι περσινή ακριβώς γιατί καταλαβαίνει και αυτός ότι χρειάζεται μια χημεία η ομάδα. Μπορεί να είναι και 7 από τους 11, να παίξει δηλαδή και ο Πάλμα δίπλα στον παρτενέρ στην επίθεση, στο δίδυμο των επιθετικών. Οπότε να είναι 7 στους 11. Είναι πολύ φυσιολογικό να το κάνει τώρα. Στην πορεία, προφανώς και μέσα από τα επίσημα μάτς και μέσα από τον καλύτερο ρυθμό που θα παίρνουν οι παίκτες, προφανέστατα θα δούμε και τον Διόπ βασικό, προφανέστατα ο Καμάτσο θα αρχίσει να παίρνει περισσότερο χρόνο, θα δούμε και εντεκάδες με 7 με μεταγραφές και όχι 7 περσινούς. Είναι βέβαιο ότι θα συμβεί αυτό. Αλλά σωστά ο Μπρούγκος σκέφτεται ότι αυτό πρέπει να συμβεί σταδιακά. Δεν μπορεί να συμβεί από τη μία μέρα στην άλλη. Προφανώς στην πορεία θα δούμε και τον Τζερβίνιο. Έχουμε πράγματα να δούμε στην πορεία, ρε παιδί μου, τον Άρη. Αλλά τώρα δεν μπορεί παρά να πάει στις όποιες πιο safe επιλογές αισθάνεται ότι έχει. Και οι safe επιλογές είναι αυτούς που ξέρεις καλά, ξέρουν την ομάδα καλά και παίζουν από την περσινή σεζόν στην ομάδα. Ναι. Θα πάει ο Τζόλης, λένε, στην Τβέντε. Δανεικός. Ναι. Είναι καλό για το παιδί. Μου κάνει εντύπωση που ο Τζόλης δεν έπαιξε για την Ελλάδα. Με αυτή την λογική, δανεικός. Πολύ μεγάλη εντύπωση. Και εμένα. Το λέω υπό την έννοια ότι όλοι αναζητούν εξτρέμ. Ο Παναθηναϊκός αναζητεί εξτρέμ. Ο Ολυμπιακός αναζητεί εξτρέμ, ο ΠΑΟΚ αναζητούσε εξτρέμ, η ΑΕΚ αναζητεί εξτρέμ. Ήμουν σχεδόν βέβαιος ότι με τον προπονητή που έμεινε στην Όριτς δεν θα υπολογίζονταν για βασικός. Άρα η Όριτς θέλει να προστατεύσει την περιουσία της και τα πολλά χρήματα που έδωσε. Εκτιμάω ότι το να τον δανείσει σε μια ομάδα που θα καταλάβει ότι θα παίζει βασικός είναι το καλύτερο που μπορεί να κάνει αυτή τη στιγμή. Η Τβέντε είναι μια ομάδα καλού επίπεδου στην Ολλανδία. Προφανέστατα τον θέλουν για βασικό, τον Τζόλι, οπότε νομίζω είναι win-win για όλους και για αυτό το παιδί, είναι κέρδος. Ναι, προφανώς θα ήταν πολύ καλύτερη η εμπειρία της Championship, που είναι ένα πολύ πιο σκληροτράχυλο πρωτάθλημα, αλλά είναι και ένα πρωτάθλημα το Ιρλανδικό που μπορεί να φανεί πολύ περισσότερο, να κάνει πολύ ωραία πράγματα εκεί. Ναι. Οπότε για αυτό το παιδί είναι μια... Ναι, είναι μια καλή επιλογή. Εκεί ήρεμα είστε, για να κλείσουμε, ήρεμα τα πράγματα. Ναι, από χθες πολύ ήρεμα. Ευτυχώς κράτησε λίγο. Ναι. Αλλά έχει πολλές ζημιές, Έτσι βλέπω εγώ στο διαδίκτυο. Πολλές περιουσίες. Μάλιστα. Ευχαριστούμε, κύριε Τσόχο. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.